Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, όπου συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, οι κύριοι Τζιτζικώστας και Χριστοδουλίδης συζήτησαν για τον αναβαθμισμένο ρόλο της αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και την Ελλάδα και τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών ανάμεσα στις ελληνικές περιφέρειες και την Κύπρο. Επίσης, συζήτησαν για τους τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Κύπρου και για το Κυπριακό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποτελεί μια ελπίδα για την Κύπρο. Είναι ο σύγχρονος Ευρωπαίος ηγέτης που χρειάζεται σήμερα η Κύπρος και βέβαια είναι πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό που μπορεί να στηριχθεί και στο νέο πρόεδρο της Κύπρου. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσει μια λύση δίκαιη και βιώσιμη στο Κυπριακό. Και φυσικά συμφωνώ απολύτως με την θέση του Προέδρου, την οποία μου επανέλαβε και κατά τη συνάντησή μας, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ένα σημαντικό μερίδιο από εδώ και στο εξής, να εμπλακεί ενεργά στο ζήτημα της επίλυσης του Κυπριακού. Επίσης, συζητήσαμε για μια σειρά από θέματα, τα οποία διαχρονικά συζητούμε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς μας συνδέει μια στενή φιλία και συνεργασία ετών. Και τον προσκάλεσα το συντομότερο δυνατό να πραγματοποιήσει ένα επίσημο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και βέβαια να έχουμε τη δυνατότητα συνεργασιών μεταξύ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Κύπρου ευρύτερα. Άλλωστε είναι πολύ σημαντικό και η Κύπρος στη νέα εποχή που ξημερώνει να αναβαθμίσει σωστά και να μεταρρυθμίσει την αυτοδιοίκηση στη χώρα. Ο κύριος Τζιτζικώστας συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Άμυνας Μιχαήλ Γιοργάλα, με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, ενώ επισκέφτηκε και το στρατιωτικό κημητήριο στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, όπου κατέθεσε στεφάνι.